Ψαλμών ερμηνεία υπό Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ψαλμός 67. Εις το τέλος οδείς ψαλμός το Δαβίδ. Εις το τέλος επιγράφει το παρόν, γιατί και εκείνος προανακηρύττει καθαρότερα την επιφάνεια του Σωτήρος και την κατάρριξη των δαιμόνων, και τι είναι ψαλμός οδείς προερμηνεύτηκε. Ο παρόν λέγεται εκ προσώπου του προφητάνακτος, όταν φεδρά πανήγυρι έκανε για την άνοδο της Κιβωτού και θύματα κατέσφαξε πολλά, και αυτός ενώπιον σκύρτησε και αγαλίασε φρενόμενος, και το προήμιο εκείνο είναι του Μωυσέως για την Κιβωτό. Εξεγέρθητη Κύριε και διασκορπιστήτως εν ηχθρή σου, φυγέτωσαν πάντες οι μισούντεσαι, και η υπόθεση αυτή πολύ υπεροχική. 2. Επειδή πρώτης παρουσίας του Χριστού οι δαίμονες τυραννούσαν τους ανθρώπους και μήτε άγγελος μήτε άνθρωπος μπορούσε να βοηθήσει τους καταδουλωμένους ανθρώπους, για τούτο προφήτης με τα λόγια αυτά τον παρακαλεί ως πλάστη των ανθρώπων να κάνει εκδίκηση για το τυραννούμενο πλάσμα του, και Ανάσταση θα νοήσεις θεοπρεπώς την κίνηση για εκδίκηση του Θεού, αν και σχηματίστηκε προστακτικός το αναστήτο και τα λοιπά, όμως αντιευκτικού έχουν σημασία, καθώς σε άλλους είπαμε δηλαδή ας αναστηθεί ο Θεός και να κάνει εκδίκηση, και εχθροί κυρίως του Θεού οι δαίμονες ως αποστάτες και εναντίοι του, ως προς το αληθές άτρεπτος και αναλύωτος ο Θεός, αλλά για μας κάποτε λέγεται πως κάθεται, επειδή δε θα είστε το κρίνοντας, αφού βίβλια νεόχθησαν και σε κριτήριο κάθισε, ενώ το Άγιο αρμόζει στο πιστεύουν εις εμέου κρίνεται, ουδέ καθέζεται, αλλά έστηκε, και για τούτο λέει εσύ αυτού στήθη με τεμού, ενώ στον ανάξιο προνοίας όποιος νιστάζει υπνώνει, και ας μετανοήσει εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος, και Ανάσταση όχι μόνο της μακροθυμίας Παύλα καλή, αλλά και την Ανάσταση του Σωτήρου του κόσμου σε 3 ημέρες, όταν καταδέχτηκε το θάνατο τον εκούσιο υπέρ ημών, και έτσι και εμείς πολλάκις με επίοικια δικαστές ως επικουρία δικουμένων έχουμε συνήθως, και παρακαλάμε να διαναστούν και να καταπαύσουν το θράσος των αδικούντων. Την παρορμή του Θεού ο Λόγος σημαίνει να κρίνει τους ακαθάρτους δαίμονες, αφού με την παρουσία του αποδιώχτηκαν και απαλλαχτήκαμε από την παρουσία της τυραννίδας των ανθρώπων, όπως ακριβώς ένας φοβερός στρατηγός και λίαν ισχυρός, εάν αναστεί άπαντες τους εχθρούς διασκορπίζει, έτσι αρκεί και να διαναστεί μόνο και άπαντες να καταπλήξει τους εναντίους ο Κύριος των αοράτων δυνάμεων, αλλά και ας φύγουν από το πρόσωπο του Θεού, δηλαδή από την επιφάνειά του, θεία εμφάνιση δηλαδή του Θεού, καθώς η δύναντο μη υποφέροντας την παρουσία του διασαρκώς όλοι εκείνοι που τον μισούν, γιατί όπου βρίσκεται παρόν ο Θεός από εκεί φεύγουν και οι εχθροί του παρευθείς. 3. Καθώς λοιπόν ο καπνός εκλείπει και διαλύεται από το πνεύμα και τον άνεμο, έτσι και οι εχθροί του Θεού δαίμονες διώκονται και διασκορπίζονται από το Πνεύμα το Άγιο, και καθώς το κερί λύεται από την παρουσία της φωτιάς, έτσι και οι αμαρτωλοί δαίμονες διαλύονται από την παρουσία του Χριστού, ο οποίος είναι πύρ που κατατρώει την αμαρτία, ενώ το απολούνται δεν σημαίνει τη διάλυσή τους στο μείον και τον αφανισμό, αλλά πως δεν βρίσκονται πλέον στους τόπους εκείνους που επισκιάζει η παρουσία του Χριστού. Λέγονται δαίμονες αμαρτωλοί, γιατί αυτοί πρώτοι γέννησαν την αμαρτία και έγιναν διδάσκαλοί της και στους ανθρώπους, σαν τον καπνό που σκορπίζει στον αέρα ψηλά και σημείο της φύσεως δεν αφήνει πίσω τίποτε, έτσι και ο καιρός πάλι στο πύρ εξαφανίζεται, όπως ανάλογα εάν σαν κάποιον έρθει η Θεία Χάρη και βοήθεια τα επικρατούντα πάθη αφανίζονται, αφού δεν υπομένει το σκότος στην παρουσία του φωτός, ούτε νόσο στην υγεία, ούτε και απαθία σπάθη, και αυτό είναι από προσώπου του Θεού πως απολούνται οι αμαρτωλοί επειδή ευχερείς η πτώση τους,
και ας σφόδρα νομίζουν πως έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους, αφού τι καπνολύσεως αθρότερο και κυρίου θερμενωμένου υποπυρός φοδρότερου, και με τούτους συγκρίνονται οι αμαρτωλοί, αφού όταν το πυρ της γέννης ρυπιστεί πάσα φαντασία τριγύρω τους ευθέως διαλύεται. Πρώτερα, οι δαίμονες μετασχηματίζονται σε αγγέλους φωτός και μαντίες, αλλά και θεραπείες επαγγέλλονται, απατώντας τους ανθρώπους να τους θυσιάζουν και τα φίλτατα. Αλλά τώρα φρούδα και μάτια και όντως καπνός, αφού έσβησε το πυρ τους και οργίστηκε μαζί τους ο Θεός, ανέβη καπνός εν οργή αυτού και ο καπνός τους δεν έχει παρά να εκλείψει. 4. Και αφού αφανιστεί η τυραννία τους, θα χαρούν όλοι εκείνοι που δικαιώθηκαν διαμέσου της πίστεως εις Χριστόν. Και ας αγαλιάσουν λοιπόν οι δικαιοθέντες εν Χριστώ ενώπιον του Θεού, ο οποίος επισκοπεί και προνοείται πάντοτε αυτός, οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους, 33. Και το εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν και τρευθήτωσαν εν νεφροσύνη, ένα και το αυτό πράγμα σημαίνουν, γιατί φανερώνουν αύξηση και υπερβολή χαράς. 5. Εσείς ή παραπάνω που αξιωθήκατε τέτοιας χαράς και αγαλιάσεως, άσατε στο Θεό και ψάλατε στο όνομα Του κινούμενοι από την υπερβολική αγάπη προς Αυτόν. Και όποιος άδει ψηλή φωνή χρησιμοποιεί, ενώ όποιος ψάλει μαζί με όργανο, ώστε άκου λοιπόν και δες τον εαυτό σου χωρίς σώμα και νόησε το άσμα και νόησε και το σώμα, και άκου και κοίτα την ψαλμωδία, αφού άδει στο Θεό όποιος δια υγιών δογμάτων παιδεύει την ψυχή του και αναπέμπει εκ διανοίας και καθαρμένης τις πρέπουσες θεολογίες, ενώ ψάλει στο όνομά του όποιος με τις κινήσεις του σώματος τέτοια πράττει και με τη χρήση των αισθητηρίων, ώστε δοξάζεται από όσους βλέπουν το όνομα του Θεού. Το οδοποιήσατε είναι λόγος που λέγεται προς τους Αποστόλους, τους οποίους προστάζει το Πνεύμα δια Δαβίδ να δράμουν στα έθνη και να ετοιμάσουν δια του κηρύγματος στην παρουσία του Χριστού την οδό και είσοδο των ψυχών τους. Και τούτο είναι όμοιο με εκείνο που έλεγε ο πρόδρομος Ιωάννης, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου και οδοποιήσατε, δηλαδή κατασκευάστε και εισάστε τη στράτα των ψυχών στο Χριστό, κάθε εμπόδιο από τη μέση αφαιρώντας. Το επιβεβικό τι είπε επί δυσμάς, γιατί ο Χριστός είναι φως απλησίαστο και ήλιος δικαιοσύνης. Για τούτο κάθισε πάνω στις ψυχές των ανθρώπων κατοικώντας αυτές διαμέσου της πίστεως, και οι ψυχές αυτές ήταν δυτικά και νύχτες για το σκοτεινό ζώφο της πλάνης που ήταν από παλιά διάχυτος αυτές και πάλι δυσμές, και ο κόσμος και το φως εν τη σκοτία, δηλαδή εν το κόσμο φαίνει, αλλά έπειτα λέει και το όνομα του Χριστού ότι ονομάζεται Κύριος πάντων απλώς των όντων, το οποίο καθαρότητα θέλει να πει ότι υπάρχει Θεός. Ανατολή έχει το όνομα Θεός και είναι φως απρόσιτο, αλλά τότε πως επί δυσμών επιβέβηκε ανατολή το όνομά του της ανάρχου θεότητος που είναι φως αίδιο, ενώ επί δυσμών επίβαση είναι η κοινωνία της ανθρώπινης φτώχειας που είναι δυσμά, δηλαδή μοιάζει με νύχτα αν συγκριθεί με την άνω λαμπρότητα, και για τούτο η ανατολή με δυσμάς επιφαίνεται, ώστε το φωτός λάμψαντος τη σκοτία να μεταποιηθεί προς την ακτίνα του σκότους. Και όποιος επέβει στον ουρανό του ουρανού κατά ανατολάς της δόξας και λαμπρότητάς του, επί δυσμών βλέπετε της ευτελίας μας και ταπεινότητος. Ο ήλιος λοιπόν της δικαιοσύνης, μορφή δούλου λαβών και της ακτίνας της θεότητος συνέστηλε και κατέδιεν το σώματι και αυτού του θανάτου και απείλασε το κατακεχημένο σκότος των ανθρωπίνων ψυχών, ώστε όταν εισήρχε το οικιβωτό στην Παλαιστίνη προς δυσμάς έβλεπαν όσοι την έφεραν έροντας ως προς τη θέση του τόπου, και δυσμάς
Και η εσχάτη ώρα που έγινε ο Χριστός άνθρωπος εκ Παρθένου, γίνεστε ευπρεπείς, πορευόμενοι στις οδείς του, εκείνου του επεσκάτων των χρόνων ο ευθέντος, εν σαρκή επί της γης και μέχρι άδου κατελθόντος. Αλλά και περιεργότερα η κακία λέει, και ο διάβολος μετασχηματίζεται πολλάκι σε φως, και για τούτο και έχει λεχθεί, φως ασεβών σβεστήσετε, ώστε όταν λοιπόν δύσει και λείψει από το μέσο της ανθρώπινης ψυχής η κακία και το μετασχηματιζόμενο διαβολικό φως, τότε, γιατί αυτό ακριβώς είναι σκότος, αυτό λοιπόν επιβαίνει στην ψυχή εκείνη και λάμπει ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης που απαστράπτει το αληθινό φως, αφού οδός ευπρεπής και έτοιμη η δύση της φαύλης και διαβολικής ημέρας, επειδή κακία και αρετή και φως και σκότος να βρίσκονται μαζί σε ένα και το αυτό υποκείμενο αδύνατο. Αγαλιάστε λοιπόν, όμοιο με το παραπάνω που είπε, αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού και το ταραχθήτωσαν, όμοιο με το και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού. Αυτή την ταραχή των δαιμόνων και το δέος των θείων Ευαγγελίων μας διδάσκει η ιστορία, και ας ακούσουμε να λένε τι ημίν και σύ Υιέ του Θεού, ήλθες όδε προ καιρού βασανίσαι ημάς. 6. Λέγοντας το Χριστό πατέρα των ορφανών, φανέρωσε ο προφήτης την κυδαιμονία και πρόνοια του Χριστού, και λέγοντάς τον και κριτή, φανέρωσε το δικαστικό του, δηλαδή πως ο Χριστός είναι και κυδαιμόνας των απροστάτευτων και κριτής των αδικουμένων, και ορφανός ονομάζει τους πιστούς εξ εθνών ορφανούς, γιατί απέβαλαν τον παλαιό πατέρα τους διάβολο και χείρες, γιατί οι ψυχές τους χείρεψαν από τον ίδιο το διάβολο τον οποίον είχαν πριν ως νυμφίο και ήταν προσκολλημένοι σε αυτόν δια της ασεβίας, αλλά ύστερα από το κήρυγμα έλαβαν το Χριστό πατέρα και νυμφίο τους, πατέρα ως κηδεμόνα και προνοητή τους, αλλά και νυμφίο ως συναυθέντες μαζί του διαμέσου της πίστεως, και πας που αμαρτάνει γίνεται εκ του διαβόλου και αυτός είναι ο πατέρας του, και επομένως ας γίνει ορφανός και να μην έχει πια αυτόν τον πατέρα παρά εκείνο που ορφανό και χείρα αναλείψεται, και τότε πάλι μνηστεύεται την ψυχή μας ο Χριστός, γιατί όταν παρανομούμε ο διάβολος θέλει να γίνει νυμφίος της για να τη διαφθείρει, ώστε η ψυχή μας ας γίνει χείρα του, για να μας κρίνει ο Θεός δίκαιο, αφού καταλείπουμε εκείνο που ανώμως συγκατοικεί και γέννησε και την κακία. Σπουδαστείο λοιπόν να καταλείπουμε τον πρώτερο πατέρα που γέννησε την κακία και άνδρα συνήκησε ανώμως, ώστε να έχουμε πατέρα το Θεό και θείες γονές και απόγονος να μας φέρει. Ο Θεός είναι στον Άγιο Τόπο του, δηλαδή στον ουρανό, γιατί λείπει το εστί, διότι επειδή είπε παραπάνω ο προφήτης αναστείτε ο Θεός και οδοποιήσατε το επιβεβικό τη επιδεισμόν, για τούτο αναγκαίως είπε κατά ακολουθίαν πως ο Θεός είναι στον Άγιο Τόπο του, για να διδάξει με το λόγο τούτο πως βρίσκεται στον ουρανό που είναι τόπος Άγιος του Θεού, και εκεί ον ανίσταται προς εκδίκηση και επιβαίνει επιδεισμόν και οικονομεί εκείνα που βούλεται, όχι κατά μετάβαση τοπική, δηλαδή όχι μεταβαίνοντας από τόπο σε τόπο, γιατί είναι περίγραπτος, αλλά αμετάβατος μένοντας στον ουρανό έχοντας τέτοιο νόημα. Ουδείς αναβεύει και εις τον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάσω Υιός του ανθρώπου όν εν το ουρανό, γιατί κάτω πολιτεύτηκε με τα σώματος, και εν το ουρανό άνω ήταν αχώριστος από τον Πατέρα, και εννοείται τόπος Άγιος Θεού, η Εκκλησία των Χριστιανών και κάθε χριστιανός θεοφιλής και ενάρετος. 7. Μονοτρόπος ονομάζει εδώ τους δικαίους, επειδή οι δίκαιοι δεν έχουν καμία διπλή γνώμη και επιπλοκή πονηρίας, αλλά ένα μονοτρόπο και σκοπό έχουν, τη θεραπεία και ευαρέστηση του Θεού. Τούτους λοιπόν τους απλούς και μονοτρόπους δικαίους ο Θεός κατοικίζει στην οικία του, δηλαδή στον ουρανό, περί της οποίας είπε ο Απόστολος ότι οικοδομήν εκ Θεού έχομεν, οικία να χειροποιεί των αιώνιων εν ουρανής, και άλλος αντί μονοτρόπους μοναχούς είπε, επειδή η μοναχή είναι μεμονωμένη και γυμνή κάθε πράγματος βιωτικού, και άρα
Τούτους κατοικίζει ο Θεός το οικητήριο και αναχωρητικό και λύκα τα μόνας και ενησυχία. Και με τα λόγια αυτά προφητεύει την πολιτεία των μοναχών και καλογύρων. Τούτο το αποστολικό ακούγεται ένιγμα και παράδοξο. Όσο λοιπόν ο έξω άνθρωπος θύρεται, τόσο έσω ανακαινούται, ώστε πολλό μάλλον λέει ο ίδιος όταν τελείως θαρεί το θνητό του το σώμα και υγιεινό, τότε θα προξενηθούν σε μας μύρια αγαθά αφού, εάν η επίγεια κατοικία μας στους σκήνους καταληθεί, τότε θα τη βρούμε να γίνεται οικοδομή εκ Θεού, οικία αχυροποίητη αιώνια στους ουρανούς, άξιο Θεού κατοικητήριο εν πνεύματι και χαρακτήρα και σχήμα και είδος της αχυροποίητης εκείνης οικίας μη δίσκει αγραφή, αλλά θα διακρίνονται ο ένας από τον άλλο με ιδιώματα, αφού όχι μόνο κηρύχθηκε η Ανάσταση από τα Θεία Λόγια, αλλά και πως πρέπει να αλλάξουμε οι ανακαινισθέντες για της Αναστάσεως, όπως μιας διεγγιάται η Θεία Γραφή, ώστε είναι ανάγκη πάσα να κρύβεται παντάπαση και να αγνοείται πως και με τι θα αλλάξουμε, αφού μηδέν υπόδειγμα των ελπιζομένων στον παρόντα βίο να δούμε. Επειδή όμως το γένος πάντων ένα θα είναι, όταν ένα σώμα Χριστού οι πάντες θα γίνουμε με ένα χαρακτήρα μορφωμένοι, ώστε δεν αμφιβάλλουμε πως σε άπαντες θα επιλάμψει ίσα η Θεία εικόνα, ώστε τι αντί τέτοιων ιδιωμάτων θα προσθεθεί με την αλλαγή της φύσεως να είναι οπωσδήποτε κρήτων πάσης στοχαστικής ενίας, όπως και θα φανεί άλλωστε. Ομιλώντας λοιπόν περί Αναστάσεως, αν και όχι τόσο καθαρά ο Απόστολος, για να μην φανεί πως θεωρεί τους Κορινθίους αδιόρθωτους στο δόγμα αυτό, αφού τους ξαναμίλησε στην πρώτη όπως και τώρα στη δεύτερη επιστολή του, χρειάστηκε τώρα να ξαναμιλήσει εις πλάτος. Επήγεια λοιπόν οικία σκήνου στο σώμα, φανερώνοντας πως είναι πρόσκαιρο και ευκολοδιάλυτο, επειδή έτσι είναι και η σκηνή. Αλλά αν και οι αναπαύσεις των δικαίων στους ουρανούς ονομάζονται πολλές φορές σκηνές, όχι όμως απλώς σκηνές, ονομάζονται παρασκηνές αιώνιες, με προστίκη, δηλαδή ποιήσατε αυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπετε δέξονται οι μάζες στα αιωνίου σκηνάς. Άκου λοιπόν πως έβαλε κατά τάξη τα εναντία με τα εναντία, αντί της επίγειας οικίας στην ουράνια και αντί του σκήνου στην αιώνια οικία. Και αυξάνοντας το εγκόμιο της δόξας που μέλει να λάβει το δικό μας το σώμα, το ονόμασα χειροποίητο και όχι προς διαφορά από αυτό, αλλά επειδή οικία ονόμασε τούτο για τούτο πρόσθεσε και αχυροποίητο, προς διαφορά της οικίας των ανθρώπων που δεν είναι τέτοια αλλά υπό οχυρών ανθρώπων κατασκευάζεται, επειδή όμως μερικοί έτσι ονομάζουν και την επίγεια ζωή, άρα σκήνω στο σώμα, αφού άλλο η οικία και άλλο το σκήνο στο οποίο είναι η οικία, και άλλο εμείς στον οποίο είναι το σκήνος ίδιο, ώστε το λεγόμενο είναι πως αν καταληθεί η επιγής φθαρτή μας ζωή του σώματος, η οποία μπορεί να ονομαστεί και χειροποίητη, γιατί συσταίνεται σαν από χέρια, αφού και το ψωμί και το κρασί και άλλες τροφές του σώματος για των χειρών των ανθρώπων γίνονται, αν λοιπόν αυτή η ζωή καταληθεί, θα αποκτήσουμε άλλη ζωή στους ουρανούς άφθαρτη και αχυροποίητη, που δεν χρειάζεται την εργασία των χειρών μας. Ποιο οικητήριο? Το σώμα, το άφθαρτο, λέγοντας πως είναι από τον ουρανό. Όχι πως από εκεί κατεβαίνει, αλλά από εκεί λαμβάνει τη χάρη της αφθαρσίας, ώστε τόσο δεν πρέπει να λυπούμαστε για τους μερικούς πειρασμούς του σώματος, ώστε όλο το εναντίο περισσότερο πρέπει να στενάζουμε, γιατί δεν ενδυόμαστε με τελειότητα και εξ ολοκλήρου το αφθαρτό του το σώμα για να ενδυθούμε το άφθαρτο και αθάνατο, και για αυτή την αφορμή ούτε σκήνος ονόμασε το αφθαρτό εκείνο σώμα, αλλά οικητήριο, ως μονιμότερο και αιώνιο και οικητήριο εξ ουρανού η αφθαρσία, και όχι ενδύσαστε αλλά επενδύσαστε, επειδή δεν ενδυόμαστε άλλο από τούτο που φοράμε τώρα, αλλά τούτο το φθαρτό επενδύεται την αφθαρσία και ουράνιο οικητήριο ή κατά αρετή έξι απαθής, και εκείνη που μηδέν έχει πλάνες να την πολεμά νόημα γνώσεως, και για να μην νομίζουν πως όλοι θα λάβουν αυτή την ουράνια και ένδοξη αφθαρσία του σώματος, για τούτο υποθετικός είπε εδώ πως αν και θα ενδυθούμε την αφθαρσία και λάβουμε σώμα άφθαρτο,
τότε δεν θα βρεθούμε γυμνοί από τη θεϊκή δόξα και σκέπη, επειδή δεν θα έχουμε την ασχημάδα της αμαρτίας. Αφού όλοι οι άνθρωποι θα λάβουν Ανάσταση, όλοι όμως δεν θα λάβουν δόξα και τιμή πάρεξη, μόνο οι Ορθόδοξοι και από τους Ορθόδοξους οι δίκαιοι, ενώ οι άλλοι πάντες ασεβείς και αμαρτωλοί με τιμή θα αναστηθούν, αφού γυμνοί θα είναι από θεία δόξα, όπως πάντες διδάσκει ο Απόστολος. Και στενάζουμε, επιθυμώντας να ελευθερωθούμε από το σώμα, γιατί πολύ και άρρητη σχέση και οικειότητα που έχει η ψυχή με το σώμα, και οι περισσότεροι άνθρωποι στενάζουν και θέλουν όχι να πεθάνουν, αλλά να μην πεθάνουν. Και για τούτο ο Απόστολος λέει πως δεν στενάζουμε για τούτο, για να ελευθερωθούμε απλώς από το σώμα μας, αλλά γιατί θέλουμε να το ενδυθούμε άφθαρτο και ένδοξο, επειδή καθώς σώμα μας ουδέποτε θέλουμε να το εκδυθούμε, αλλά μόνο θέλουμε να ελευθερωθούμε από τη φθορά του, ώστε να ξοδευτεί και εμφανιστεί η φθορά του σώματος από τη ζωή και όχι αυτό το σώμα. Γιατί δεν βαρυνόμαστε απλώς για το σώμα, αλλά για το φθαρτό και πρόσκαιρο, και από τα λόγια αυτά φράζονται τα αιρετικά στόματα. Επειδή δεν λέει εδώ για άλλο και άλλο σώμα, δηλαδή άλλο από τούτο που φοράμε τώρα, αλλά εκείνο που μέλουμε να φορέσουμε μετά την Ανάσταση, παραλέει περί φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή πως τούτο το σώμα είναι φθαρτό και εκείνο θα είναι άφθαρτο, επειδή Θεός είναι εκείνος που μας κατεργάστηκε και δημιούργησε γι' αυτό τούτο, δηλαδή να γίνουμε άφθαρτοι. Και δεν του φάνηκε τώρα αρεστός αυτόν, αλλά εξ αρχής και από του αιώνος, ώστε βέβαια και εξάπαντος τούτο θα γίνει, και απόδειξη αυθαρσίας μετά την Ανάσταση, πως μας έδωσε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο δια του βαπτίσματος, και εν ταυτό μας έδωσε και αραβόνα της αυθαρσίας, αγιάζοντας την ψυχή και το σώμα μας, ελευθερώνοντάς το από την αμαρτία, από την οποία γεννάται ο θάνατος και η φθορά, ώστε το Πνεύμα το Άγιο είναι αραβόν μελούσης αθανασίας, και αυτός που μας έδωσε μερικώς το Πνεύμα θα μας δώσει και το όλο, και άρα και θα αυθαρτιστούμε και θα δοξαστούμε κατά την ψυχή και το σώμα. Και όπως είμαστε άφθαρτοι και αθάνατοι τώρα, κατά την ψυχή θα γίνουμε και άφθαρτοι και αθάνατοι, και κατά το σώμα θα πρέπει να ενδυθεί το σώμα το φθαρτό αυθαρσία και το θνητό αθανασία, αφού όσοι φορούν το Πνεύμα του Θεού φορούν αυθαρσία, και αυθαρσία είναι ο Θεός. Έτσι, επομένως, και τώρα δεν φοβόμαστε επιβουλές και θάνατο, αλλά και φιλοτιμούμαστε ευάρεστοι να του είμαστε, αφού πάντες θα φανερωθούμε έμπροστα του βήματός του, κομίζοντας ό,τι έπραξε έκαστος για του σώματος αγαθά ή κακά, και εκείνος ξέρει πως πολιτευόμαστε. Και ποιος είναι ο μονοτρόπος? Όποιος πάντοτε υπάρχει και φεύγει το παντοδαπό και πολλαπλό του τρόπου, και διώκει την αλήθεια και ειλικρίνεια και απλότητα και καταπράξει και πίστη ορθή αδιαίρετος και ομόφρον, και το ίδιο πράττοντας και μηδεμία διπλόη, κρυφή δηλαδή αίσθηση πονηρίας έχοντας, τέτοιοι μονοτρόποι και στον οίκο του, δηλαδή την επουράνιο πόλη κατοικίζει ο Θεός όπως υπόσχεται, νοείται, και για τα καλά και ενάρετα ανδρόγυνα που έχουν ένα τρόπο και μια συμφωνία, πως δηλαδή ο Θεός τα κατοικίζει σε ένα οίκο μέσα, ώστε μονοτρόποι όσοι σε αυτόν και μόνο τη ζωή τους αναθέτουν και αφιερώνουν, και έχει αλληλοτριωθεί από πάσα διψυχία και κοσμική επιθυμία, και ένα σκοπό έχουν στη ζωή τους, και προαιρούνται την αρετή να επιμελούνται μόνο, και δεν προαιρούνται τα νυν αλλά εκείνα, καθίζει μονογενή στον οίκο μέσα το πρωτοτάγμα των προκοπτών των εν Χριστώ τους μοναχούς και τούτους σπάνιους. Και για τούτο μονογενής τους ονόμασε αφομοιούμενος, δηλαδή με τον Υιό του Θεού, και τούτους λοιπόν κατοικίζει μέσα στον οίκο, δηλαδή στην εκκλησία, να παραμείνουν και να κατοικούν εκεί μέσα. Ο Θεός είναι που εξάγει, δηλαδή ελευθερώνει εκείνους που είναι δεμένοι με τα σχοινιά των αμαρτιών τους και με τα δεσμά του δαίμονος που είναι τα πάθη, και φανερώνει με τα λόγια αυτά τους πιστούς εξ εθνών, και τους ελευθερώνει ο Χριστός με ανδρεία, δηλαδή με τη δύναμη της θεότητός του, η οποία καταβάλει και νικά του τυραννούντα διάβολο και τους νικά, και με τη δύναμη των λόγων του Αγίου Ευαγγελίου, λέγοντας τις ενδεσμείς εξέλθετε και τις ενσκότη ανακαλύπτεστε, και δεσμοί και σκότος η λατρεία των ειδώλων και η κατοχή του Άδη. Όχι μόνο τους εθνικούς ελευθέρωσε ο Χριστός από τα δεσμά της πλάνης,
αλλά και τους Ιουδαίους που ονομάζει παραπικραίνοντας, καθώς και στον 65ο για τις αιτίες που προείπαμε εκεί. Μπορούν αυτά τα λόγια να είναι και προφητεία περί παγκόσμιας αναστάσεως νεκρών, πως δηλαδή όλους τους εθνικούς θα εξάγει ο Χριστός από τους τάφους τους που είναι πεπεδημένοι από την έκρωση και το θάνατο, και ομοίως και τους Ιουδαίους που βρίσκονται μέσα σε τάφους κατοικούντες, ως επεξήγηση δηλαδή όλους αυτούς, και εθνικούς και Ιουδαίους που βρίσκονται στον τάφο θα αναστήσει, και με το όνομα του τάφου φανέρωσε και εκείνους που διεφθάρισαν από φωτιά και νερό και κάθε άλλο τρόπο θανάτου, και όχι μόνο που πεπεδημένοι ανδρείοι γίνονται, αλλά και όσοι σε άκρο δυσεβίας έφτασαν και κατοικούν με τα σώματά τους σαν σε δυσώδεις τάφους, αφού και τούτους μαζί με εκείνους θα αξιώσει σωτηρίας. Εν ανδρεία, δηλαδή και τούτο έπραξε με σχήμα ανδρός και με αυτό ανδραγάθησε. 8-9. Όταν εσύ, Χριστέ, είπε στους Ιουδαίους, ιδίου οίκος ημών αφίεται έρημος, και όταν λάβαινε τέλος η προφητεία του Ιερεμίου, που εσύ είπες από μέρους σου ότι εγκαταλέλειπα τον οίκον μου, αφήκα την κληρονομία μου, τότε λοιπόν αφού εξήλθες από το λαό σου και έφυγες από τον Ισραηλιτικό λαό, δηλαδή και αναχώρησες από εκεί και διέβης την εξεθνών εκκλησία, την έρημο από θεογνωσία και άκαρπη από αρετή, τότε η γη σύστηκε κατά τον καιρό του πάθους και της Αναστάσεώς σου, και οι ουρανοί έσταξαν ιστορικό στο μάνα, αλλά και αναγωγικό στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ως Αποστόλου στην εποχή της Πεντηκοστής και τον καιρό, και η γη σύστηκε επειδή τα έθνη μετέβησαν από την πλάνη στην αλήθεια και έσταξαν οι Απόστολοι ως άλλοι ουρανοί το ίδρυ του κηρύγματος που ποτίζει τις ψυχές, γιατί οι ουρανοί ήταν και οι Απόστολοι που φρονούσαν ουράνια και ήταν ανώτεροι από κάθε γήινο πράγμα, και ο σύνδεσμος γάρ περιτεύει. Κατά το γράμμα νοούμενα πως ο Θεός όταν ελευθέρωσε τον Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου και τον έφερε στην έρημο, τότε σχεδόν όλη η γη σύστηκε από τα θαυμάσια που έγιναν, επειδή τα ύδατα του ποταμού μεταβλήθηκαν σε αίμα, ο ουρανός έβρεξε χαλάζι, η θάλασσα μοιράστηκε στα δύο, ο ουρανός έσταξε το μάνα που ονομάζει βροχή εκούση αφορισμένη, επειδή ιδίως και αφορισμένος στους Ιουδαίους μόνο έβρεχε και όχι σε άλλους, και δείχνει δια τούτων πως εκείνος που κατέβηκε ως τον Άδη αυτός είναι που εξήγηγε πάλι και από την Αίγυπτο τον Ισραήλ, και λέει λοιπόν πως εν το εκπορεύεστε εσέ του εξελιλιθώτος σου εξ Αιγύπτου λαού γη εσύστη, δηλαδή σπάσαν την γη εξάκουστος η έξοδος των Εβραίων έγινε. Κατά περίφραση εδώ το από προσώπου του Θεού, αντίπο του Θεού, για να είναι το νόημα τέτοιο. Αυτά όλα έγιναν από τον όντως Θεό, ο οποίος και του όρου Σινά είναι Θεός και ποιητής και του Ισραήλ, και ενθυμήθηκε το όνομα του Σινά και του Ισραήλ για να δείξει πως εκείνος που έκανε και κάνει τέτοια θαύματα στο Σινά και φάνηκε στον Ιακώβ, και αυτός είναι που κάνει και τα θαυμάσια, δεν υπάρχει άλλος Θεός από εκείνον, αλλά ένας και ο αυτός. 10. Κληρονομία Θεού, τα έθνη δώσω σε έθνη την κληρονομία σου. 2. Και βροχή ιστορικό στο μάνα, και αναγωγικός ο λόγος του Ευαγγελίου που απαλύνει και ποτίζει τις ψυχές, γιατί ο μωσαϊκός νόμος δεν ήταν κατά προηγούμενη θέληση του Θεού παρά κατά την επόμενη και κατ' οικονομίαν, επειδή δεν χρειάζονταν ο Θεός θυσίες και ούτε τέτοια άλλα νομικά παραλυρήματα, και τις εξυζήτησε ταύτα εκ των χειρών ημών. Μωυσής είπε ο ίδιος ο Κύριος προς την σκληροκαρδία ημών έγραφε, ενώ ο λόγος του Ευαγγελίου ήταν κατ' ευδοκίαν και προηγούμενο θέλημα Θεού, και εκουσίως βροχή λέγεται, καθότι ο νόμος και μη θέλων ανάγκαζε τους Ιουδαίους να φυλάνε τις εντολές του, λιθοβολώντας και καίγοντας και πικρός φωνεύοντας τους παραβάτες του, ενώ ο νόμος του Ευαγγελίου κανένα δεν πιέζει, παρά προσφέρεται κιόλας σε εκείνους που θέλουν με την προαίρεσή τους, ως τις θέλει ο πίσω μελθήν. Εκούσια την προσαγόρευση για το ευθέρετο της γνώμης, αφού δεν είναι ανάγκη κανείς να άρδεται, αλλά με διδασκαλία πείθεται και απολάβει τις χάριτος. Συσθένεσαι λοιπόν η εξεθνό κληρονομία σου, Κύριε, επειδή συντρίφθηκε από την τυραννία των δαιμόνων και του διαβόλου, αλλά εσύ την έκανες τέλεια και ολόκληρη, ανακαινουργώντας την διαμέσου παλικενεσία του Αγίου Βαπτίσματος, και τη στερέωσες επάνω στην άσυστη πέτρα και το βράχο των εντολών σου.
ασθένεια της επαναστάσεις των δισεβών κάλεσε, και έτσι και ο Κύριος προς τον Απόστολο είπε: «Δυναμίσμα ασθενία τελειούται, αλλά και κατά τον καιρό της επαναστάσεως εσύ βεβαιώνεις και στηρίζεις τους αθλητές, αφού τούτους έχεις κληρονομιά και ασθένησε πάλι όταν υδρολάτρεσε, αλλά κατερτήσω πάλι αυτήν δια του Ευαγγελικού κηρύγματος καλώντας». 11. «Στην εξεθνού κληρονομία σου κατοικούν εκείνοι που τρέφονται από σένα πνευματικώς και ζουν τη ζωή ενσύ τη Θεία και ζώωσα». Και ζώα έτσι νοούνται και οι Απόστολοι του Χριστού, που ο προφήτης Αβακουμή που σου ονόμασε επιβιβάσα στη θάλασσα, δηλαδή στην πικρή απιστία του ύπου σου ταράσσοντας είδα τα πολλά. Φτωχάς είναι τα έθνη, ο λαός εξεθνών, επειδή δεν είχε κανένα πλούτο πνευματικό, ούτε νόμο, ούτε προφήτες, αλλά εσύ Κύριε, για την αγαθότητά σου ετοίμασες σε αυτόν άλλο πλούτο, δηλαδή την παραπάνω οικούσια ευρωχή του Θείου Κηρύγματος και των χαρισμάτων του Πνεύματος. Και τι ετοίμασες, εκείνα που ο οφθαλμός δεν είδε και ούς ούκ ήκουσε, και τι είσαι ο πτωχός, και ποιος είπε μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών, και περί του πτωχού τούτου λαού είπε και ο Ισαΐας, δι' τούτο ευλογήσισε ο λαός ο πτωχός και πόλης ανθρώπων αδικουμένων, ευλογήσους είσαι. Για τούτο ο ταλέπορος φτωχός λαός σου θα σε ευλογήσει και οι πόλεις αδικουμένων ανθρώπων θα σε δοξολογήσουν, αφού οι ισχυροί της γης βλέποντας την Θεία Παντοδυναμία θα κάψουν γόνοι, αλλά οι ταπεινοί πρώτοι θα υμνήσουν τον Κύριο ερχόμενο, γιατί αυτοί θα απαλλαγούν από την καταδυνάστευση των αδικών των ισχυρών της γης, και πρώτοι τέτοιοι ήταν οι επιστρέψαντες από την αιχμαλωσία. 12. Το λόγο λέγει τους Αποστόλους τώρα, οι οποίοι επειδή ήταν ψαράδες και αγράμματοι, τους έδωσε λόγο ο Θεός σοφίας με δύναμη πολύ, γιατί στα λόγια τους ακολουθούσε και δύναμη Θεού που ενεργούσε θαύματα, εκείνα δηλαδή που ήθελαν και συνέφεραν. Εκείνους λοιπόν που ονόμαζε παραπάνω ζώα, εδώ ονομάζει Ευαγγελιστές, και δυνάμη πολύ συνάπτεται με το Κύριος δώσει ρήμα και όχι με το ευαγγελιζομένης, δηλαδή με πολύ ισχύ ο Θεός θα δώσει ρήμα στους ευαγγελιζομένους και όχι στους ευαγγελιζομένους με δύναμη πολύ που το ενόησαν. 13. Αγαπητό ονομάζει εδώ το μονογενείο του Θεού, και Θεό καθώς αυτόν κήρυξε άνωθεν ο πατήρούτος εστίν ο γιος μου αγαπητός, και δυνάμεις του οι Απόστολοι, επειδή αυτοί σαν στρατιώτες του παρατεταγμένοι σε πόλεμο κατά των εναντίον δυνάμεων των δαιμόνων και τούτων των Αποστόλων βασιλεύσε ο πατήρ, επειδή βασίλεψε σε αυτούς για τις μεσητείες του Υιού του. Άλλος δυνάμεις και τα τάγματα των αγγέλων στους ουρανούς, και αυτός Κύριος που δίνει ρήμα στους μυσταγωγούς, αφού είναι αυτός ο βασιλεύς του αγαπητού λαού, και αυτός είναι πάλι η δύναμή του και αγαπητό λαό καλή ως αγαπημένο υπό του Θεού. Και θα δώσει ρήμα στους Αποστόλους ο Κύριος για την αιτία αυτή, δηλαδή να μοιράσουν τα κούρση των νοητών εχθρών δαιμόνων τα έθνη, γιατί οι Απόστολοι που νίξαν τους δαίμονες κούρσεψαν και πήραν από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν εκείνοι σκλαβωμένους και κουρσεμένους, και κούρσεψαν τα έθνη αυτά για να μοιράσουν στην ωραιότατη Εκκλησία του Χριστού μέσα, στην οποία κατοικεί ο Θεός και αληθινά. Στην Εκκλησία διαμήρασαν οι Απόστολοι τα κούρση αυτά, δηλαδή τα έθνη, γιατί άλλος Απόστολος κούρσεψε από το διάβολο ένα έθνος και άλλος άλλο, και τα πρόσφεραν στο Χριστό και στη μία καθολική των πιστών Εκκλησία. Αλλά μπορεί να νοηθεί ωραιότητα της Εκκλησίας και το Ευαγγέλιο, διαμέσου του οποίου μοίρασαν τα κουρσεμένα έθνη οι Απόστολοι. Ωραιότητα οίκου η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τον οραίζει και λαμπρύνει με την πατοδαπή φιλοτιμία των δωρεών, και σε εκείνους δώρησε ο βασιλεύς να διαιρούν σκύλα εις ωραιότητα οίκου, που είναι τα διαλάμποντα τάγματα στην Εκκλησία, με πάνιδος αρετής, αφού ο Απόστολος από Ιερουσαλήμ ως ηλυρικού σκύλα κληρώθηκε εξεθνών, και άλλα άλλος κληρώθηκε από τους Αποστόλους, από τους οποίους σκύλα τα εξαίρετα αναθήματα εις ωραιότητα οίκου αφόριζαν. 14. Το κοιμηθήνε στο παρόν ρητό νοούμε πως δηλώνει το αποθανήν, γιατί λέει στους Αποστόλους πως αυτά τα παραπάνω κούρση των εθνών θα προσφερθούν στο Θεό και στην Καθολική Εκκλησία, αν εσείς οι Απόστολοι πεθάνετε,
ανάμεσα στα έθνη που κληροδοτήθηκαν στον καθένα από λόγους σας. Και στα αλήθεια έτσι ακολούθησε, γιατί οι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο και θανατώθηκαν ένα στο ένα έθνος και άλλο στο άλλο. Και εσείς οι Απόστολοι λοιπόν θα προσφέρετε τα κουρσεμένα έθνη στο Χριστό, αν πολύ καιρό χρονίσετε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθότι όποιος κοιμάται χρονίζει ακίνητος στις αισθήσεις. Περιστερά ο Χριστός για τη φιλανθρωπία και ανεξικακία του, ενώ πτερυγές του μπορεί να είναι το θείο του σώμα ως άκρο και εξώτερο και μετάφρανα, δηλαδή πίσω στο λαιμό του νοείται η θεία του ψυχή ως ενδότερη, και άρα το σώμα του ήταν λαμπρισμένο καθόν αμάρτητο αφού λαμπρό και το ασήμι, ενώ η ψυχή του Χριστού ήταν με χλωρότητα και κυτρινάδα του χρυσού, δηλαδή με καθαρότητα, καθό υποστατικός ενωμένη με τη θεότητα, αφού το κίτρινο χρυσό είναι καθαρότατο. Και αν εσείς οι Απόστολοι στερεωθείτε ανάμεσα στους κλήρους, δηλαδή στις δύο διαθήκες, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, όπως στερεώνεται όποιος κοιμάται, αφού εις κλήρων δόθηκαν οι δύο διαθήκες, η Παλαιά, πρώτου Σταυρού λαό των Ιουδαίων, και η Καινή στο νέο μετά το Σταυρό, ώστε αν έτσι κάνετε, τότε θα μεσάζετε ανάμεσα στις δύο διαθήκες και συμβιβάζοντάς τες και δείχνοντας την Παλαιά τύπο και την Καινή αλήθεια, τότε θα φανούν σε εσάς οι πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τα απλούστερα και κατά επιφάνεια νοήματα. Θα φανούν λοιπόν αυτά λαμπρά σε εσάς, ενώ τα μετάφρανά του, δηλαδή τα ενδότερα και μυστικότερα νοήματα, θα φανούν σε εσάς καθαρότατα, σαν το καθαρό και κίτρινο χρυσάφι, γιατί αν και το ασήμι και το χρυσάφι είναι λαμπρά και τα δύο, η λαμπρότητα του χρυσού είναι βαθύτερη, ενώ του ασημιού ανοιχτότερη, και περιστερά το Πνεύμα το Άγιο, επειδή και αυτό εν είδη περιστεράς κατήλθε πάνω στο Χριστό όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη. Κλήρη, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, δύο διαθήκες δηλαδή ονομάζονται, και περιστερά του Πνεύματος χάρη, πτερά έχουσα περιαργυρωμένα με τη λαμπρότητα του Λόγου, ενώ μετάφρανα με χλωρότητα χρυσίουτα και κρυμμένα μυστήρια περίβλεπτα. Και λέει λοιπόν πως εάν ανάμεσα στις δύο διαθήκες αναπάβεστε και κατέρωθεν ελκύσετε την ωφέλεια, θα βρείτε εκεί τα ποικίλα δώρα του Πνεύματος. Και αν αναπάβεστε στις δύο αυτές κατηγορίες τους δύο κλήρους των λαών που πίστεψαν εξ Ιουδαίων δηλαδή και εξ εθνών, θα τους δοθούν πτέρυγες περιστερά στο μετάφρανο, έχοντας περιχρυσωμένο δηλαδή όασι δέχονται τους Αποστόλους τους Αγίους. Έτσι θα αξιωθούν ως μετάφρανο περιστεράς, γιατί τίμιες δηλαδή σοφές τις μετάφρανες, τις φρένες κάνει όσων τους δέχονται. Και αν επαναπαύσονται λοιπόν στους κλήρους μου, θα τους δοθούν πτέρυγες περιστεράς που έχει και τα μετάφρανα εν χλωρότητη χρυσίου, δηλαδή ως περικαλέστατη περιστερά θα γίνει, αφού δεν θα φρονίσουν πλέον τα επί της γης και θα αναπετάξουν σαν τους ουρανούς, ώστε να φρονούν τα εν της ουρανής. Οι λόγοι της Αγίας Γραφής κατά την επιπόλαια ανάγνωση, όπως ακριβώς πτέρυγες καλυμμένες είναι κατά τη φεδρότητα, τη λαμπρότητα δηλαδή και ενδότητα, όμως των νοημάτων πολύ επιτερπείς και χαρίεντες. 15. Βασιλείς εδώ οι Απόστολοι ως κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών και άρχοντες ονομάζονται στον 44ο καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την υγιή. Προφητεύει εδώ την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που έγινε στους Αποστόλους τον καιρό της Πεντηκοστής. Όταν λοιπόν ο Θεός ο Πουράνιος διαστέλει, δηλαδή αποστείλει και διαμοιράζει και κληροδοτεί βασιλείς επάνω της, δηλαδή επάνω στην προρηθήσα κληρονομιά του, που είναι τα έθνη, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, τότε αυτοί οι Απόστολοι θα χιονωθούν, δηλαδή λευκανθούν και λαμπρινθούν με τη λαμπρότητα του Αγίου Πνεύματος, και πρόσθεσε και τον τόπο Σελμών, δηλαδή την Ιερουσαλήμ, όπου κάθονται οι Απόστολοι και ενδύονται την εξύψους δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πρέπει να παρατηρήσουμε πως η πρόθεση εν σημαίνει πολλές φορές υστεροχρονία, και λαμβάνεται αντί της μετά, καθώς τον παρόντα, γιατί αν το διαστέλλειν εδώ, αντί μετά το διαστήλε, νοείται. Σελμών, λέξη εβραϊκή, και ερμηνεύεται ανταπόδοση, ώστε όσοι Απόστολοι διαστάλθηκαν θα χιονωθούν εν ανταποδόση, δηλαδή λαμπροί θα γίνουν μισθό λαμβάνοντας τη λαμπρότητα της γνησιότητος εις Χριστόν.
και όσοι τους δεχτούν εις ανταπόδοση υποδοχής θα δεχτούν τον καθαρμό των αμαρτωλών. Θα είναι ο Θεός κατά το μέλλον αιώνα διαστέλων και διαιρών τους αξίους της βασιλείας και τους αξίους μακαριότητος εκείθεν όταν οι δίκαιοι λάμψουν ως ο ήλιος. Σελμών και ειρήνη, γιατί με την ειρήνη του Αποστολικού Κηρύγματος θα καθαρθούν και λέει εν Σελμών και όχι εν Σαλήμ, όπου οικοδομήθηκε ο ναός και από εδώ και η Ιερουσαλήμ ονομάστηκε και η πόλη επειδή οι βασιλείς αυτοί, δηλαδή οι Απόστολοι, Ιουδάησαν κάποτε τηρώντας τη σκιά του νόμου και μερίδες για τούτο είναι σκιάς έχοντας την πνευματική μερίδα αλλά και επιπειραμένη με τη σκιά. 16. Όρος Θεού η Εκκλησία του Χριστού όρος γιατί είναι ανώτερη από τα γήινα και ανατείνει στον ουρανό με πράξη και θεωρία του Θεού γιατί είναι αφιερωμένη στο Θεό και πιο και παχύ για την πλουσιότητα και παχύτητα και της πνευματικής βοσκής που βρίσκεται στην Εκκλησία αλλά και τετηρωμένο για το στέρεο και ακίνητο ότι στα δόγματα της πίστεως όπως πυγμένο και ακίνητο το τυρί. Έκλειτο η ιδαρέ σου δεν στην Εκκλησία μέσα αλλά τα πάντα συσφυγμένα προς ευσέβεια ώστε δεν θα άσφαλε κανείς ανούσε τη μητέρα του Θεού που κατοίκησε ο Θεός. Έπειτα πάλι την ονομάζει την Εκκλησία του πιο για την ποιότητα αυτή την πλουσιότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος με ποικίλους επένους επενώντας το όρος αυτό δηλαδή την Εκκλησία για την ποικιλία των πνευματικών δυνάμεων που έχει. 17. Εναντίον των εχθρών της Εκκλησίας λέει γιατί εσείς νομίζετε πως είναι άλλα όρη στερεά και άσυστα έξω από τη μία Εκκλησία των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δηλαδή γιατί νομίζετε πως οι άλλες συναγωγές και συστήματα ασεβών και κακοδόξων είναι όρη στερεά και ακίνητα που δεν είναι. Επιτιμά λοιπόν τις εκκλησίες των αιρετικών υπολαμβάνοντας τετηρωμένες δηλαδή συναισθηκίες και στέρεες αφού δεν μπορούν να τρέφουν σε έξι πνευματική και τετηρωμένο όρος η εκκλησία δηλαδή γάλακτος μεστό απλούστερο δηλαδή λόγο γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα τετηρωμένο δηλαδή πυκνωμένο και συναιστός που δεν επιδέχεται λύση από μεταφορά από το τυρί που δεν αναλύεται σε γάλα. Τούτο το όρος όμως η Εκκλησία στην οποία θέλησε να κατοικεί ο Θεός αύτη κατά παυσής μου εις αιών αιώνος, 131. Ο Κύριος θα κατασκηνώσει το όρος αυτό της Εκκλησίας του Χριστού εις τέλος, δηλαδή πάντοτε, ειδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Και τι μπορούν να πούνε σε τούτο οι Ιουδαίοι, επειδή βλέπουμε πως ο Κύριος δεν κατοίκησε στο όρος αιών μέχρι τέλους αλλά έως ενός μόνο διορισμένου καιρού. 18. Αφού είπε παραπάνω οδοποιήσατε το επιβεβικότη τώρα εδώ αρμοδίως ενθυμήθηκε και το άρμα δηλαδή καρότσα του επιβεβικότος και τέτοια Θεού μπορεί να είναι όλοι οι χριστιανοί που δέχτηκαν το χαλινάρι της πίστεως και υποτέθηκαν με τον τράχυλό τους υποκάτω στο Χριστό ζυγό και ελαφρύ του Χριστού έχοντας ηνίωχο αυτόν τον Χριστό τον ίδιο και είναι μυριοπλάσια κατά το πλήθος από εκείνη την παλαιά των δικαίων στους Ιουδαίους. Εδώ λείπει το εισί, δηλαδή πιστοί στο Χριστό είναι χιλιάδες ευθυνών των όσων ευημερούν δηλαδή και αυθονούν αλλά με τι, με την καρποφορία δηλαδή των αρετών, άρμα Θεού που υποζεύγνεται οι ευθυνούντες χιλιάδες μπορεί να είναι η αόρατη δύναμη αφού εποχείται στις ουράνιες και νοητές δυνάμεις. Και τι συνειοχή εκείνος που όφθηκε στο Σινά το όρος του Άγιο και έδωσε τον νόμο. Και ομοίως χίλιες χιλιάδες του λειτουργούν και αυτοί ευθυνούν απαλλαγμένοι από την αμαρτία ώστε θα ήταν άρμα οι Απόστολοι με το οποίο εποχείται ο Θεός και διατρέχει την Ηφίλιο και όσοι ευθυνούν με αρετές καθαροί. Εδώ λείπει το ως για να έχει νόημα. Κύριος εν αυτής εστίν ως εν Σινά ειν το Αγίο περιτής της μίας εν προθέσεως, δηλαδή της εν το Αγίο και ένας και ο ίδιος το Σινά όρος Θεός που νομοθέτησε και εδώ στην Εκκλησία των Χριστιανών και Άγιο ονομάζει το Σινά επειδή αγιάστηκε από την επιδημία και επιφάνεια του Θεού και επειδή ήταν και αφιερωμένος στο Θεό. Ούτε άλλος εκείνος και άλλος αυτός αφού ο Κύριος πάντων πλουτίσε πάντες τους επικαλουμένους αυτών. 19. Ανέβηκες Κύριε στο ύψος του Σταυρού και στον ουρανό τον καιρό της αναλήψεως και ανέβηκες για το θεληματικό της αναβάσεως επειδή με το κοντάρι του Σταυρού χτύπησες και γκρέμισες τον τύρανο διάβολο και έτσι
ελευθέρωσες από την τυραννία του την αιχμαλωσία, δηλαδή τα σκλαβωμένα έθνη που εκείνος πρώτερα σκλάβωσε και είχε υπόδουλα στην εξουσία του καγό, εάν υψωθώ υπό Κύριος εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Ιχμαλώτευσες εχμαλωσία εκείνος που με απάτη, ο εχθρός εχμαλώτησε και ο Χριστός αντεχμαλώτευσε από την τυραννίδα του με το δόρυ του σταυρού, καθερώντας τον τυραννούντα διάβολο, αφού λέγεται για όσους από την υδρολατρική απάτη σε επίγνωση μεταφέρθηκαν, το καταφύσει Θεός εχμάλωτη. Ιχμαλώτευσε λοιπόν εχμαλωσία, όσους πάλι έγιναν εχμάλωτοι απολάβοντας και σαν να αντεχμαλώτησε και τους δόρισε την ελευθερία. Και ο Απόστολος είπε, έδωκε δώματα της ανθρώπης και έγιναν και τα δύο βέβαια, γιατί έλαβε ο Χριστός παρά των προσερχομένων πίστη και ευχαριστία και έδωσε χαρίσματα διάφορα. Γιατί εκείνους τους ίδιους έλαβες Χριστέ ως δώματα που ήταν πρώτερα απειθείς και έλαβες αυτούς για να κατασκηνώσεις εσύ μέσα τους και αυτοί να γίνουν άξιο κατοικητήριό σου. Εμείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτής και περιπατήσω. Δεν κολακεύει ο Απόστολος, αλλά λέει πως είμαστε ναός Θεού φέρνοντας μαρτυρία από την Αγία Γραφή, και επομένως το να κατοικήσει μέσα στους χριστιανούς ο Θεός το προξενεί καθαρότητα της πρώτερης ζωής μας, αλλά και το να περπατήσει μέσα μας ο ίδιος Θεός τούτο το προξενεί μετά την ενίκηση του Θεού ενάρετη πολιτεία μας. Γιατί αν καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη, τότε κατοικεί μέσα του Θεός, ενώ πάλι με τα ταύτα κινείται ο άνθρωπος και προκόβει σε έργα θεάρεστα, τότε λέγεται πως ο Θεός περπατά μέσα στην καρδιά του, δείχνοντας γνωστικό σε αυτόν ενεργούσα τη χάρη του και εμφανίζοντας με πνευματικές κινήσεις και θείες εμπνεύσεις το Άγιο θέλημά του, αφού τότε ο κοινός όλων των ανθρώπων και των κτισμάτων Θεός γίνεται με εξαίρετο και ξεχωριστό τρόπο Θεός, ίδιος του ανθρώπου εκείνου, και για τούτο και αυτός ανεβαίνει στην τάξη και το μέτρο των παλαιών πατριαρχών, τον οποίον ο πάντων Θεός λέγονταν με ιδιαίτερο τρόπο Θεός, εγώ είμαι Θεός Αβραάμ και τα λοιπά. Η καρδιά λοιπόν του ανθρώπου είναι κατοικητήριο Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, και έτσι τότε εισερχόμαστε και στη Βασιλεία των Ουρανών, αφού η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί, έλεγε ο Κύριος, και εκεί αναπαύεται μέσα και παρέρχονται τότε τα κύματα του άγριου χειμώνα και του σκότους, και εκεί λάμπουν ακτίνες γεμάτες ιδίτατο φως και ειρήνη βαθύ επισέρχεται στον οίκο αυτό. Και έτσι και ο τόπος των πιστών γίνεται στο Θεό θρόνος, ή υποπόδιό του και άρμα και ύπος πυθύνιος και ευήνιος στον αγαθό επιβάτη του, και διανύει το δρόμο όπως εκείνος θέλει. Εκεί τότε ο Θεός και οι άγγελοι και η ζωή και η βασιλεία και το φως και οι Απόστολοι και οι θησαυροί της χάριτος, και εκεί τα πάντα βρίσκονται. Οίκος Μωυσέως ο λαός του και οίκος Χριστού εμείς οι χριστιανοί. Αλλά μόνο αν όμως σταθούμε ως τέλους και δεν γκρεμιστούμε υπομένοντας θλίψεις, τότε ενοικήσω εν αυτής, ώστε πρέπει να προσθέσουμε και καλό τέλος και αίσιο στην αρχή. Την καλή αυτή να έχουμε και θα έχουμε όταν ελπίζουμε βεβαίως πως θα γίνει ανταπόδοση των καλών έργων, καυχόμενοι από εδώ ήδη στα ελπιζόμενα αγαθά, σαν να ήταν γινόμενα και σαν να τα απολαμβάνουμε. Και δεν ντρεπόμαστε, αλλά έχουμε μάλλον και παρησία όταν πάσχουμε και θλιβόμαστε για τον αγαπόμενο από εμάς Χριστό. Αν και απειθείς, του κατασκηνώσε, δεν απέβλεψε στην προτέρα του απήθεια, αλλά και αντιλέγοντας ακόμα, ενώ έβλεπες επέμεινες να ευεργετείς ως ότου, η κητήριο οικείο τους επέδειξες, και μπορείς να πεις και δώματα πως έλαβε παρά του Πνεύματος, ώστε συνέστησε την Εκκλησία του να κατασκηνώσουν οι πάλι απειθούντες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έλαβες δώματα και πάλι ήταν απειθώντες, αλλά και αυτούς τους κατασκήνωσες και δια υπερβατού η διάνοια. Έλαβες δώματα εν ανθρώπης, ώστε και κατασκηνώσε εν αυτής της διδομένης, και απειθείς ήταν αυτοί όταν την κτίση παρά τον κτίσαντα λάτρευαν, αλλά έρκει ο Χριστός τους απειθούντες διανόσων και περιστάσεων από καιρού εις καιρών. Αλλά πολλοί και δια οραμάτων ήρθαν στο κατασκηνώσε παρά τον Ιησού, που υπάλλαξε ο Απόστολος το έλαβες και είπε έδωκας, επειδή τούτο αρμοδιότερο επί Χριστού που δεν έλαβε, αλλά μετά την άνοδο στους ουρανούς έδωσε του Πνεύματος τα χαρίσματα. 20. Άκου εδώ, ακροατή, πώς φανερώνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, γιατί Κύριος και Θεός και Κύριος λέει,
Και έτσι και ο Μωυσής είπε «Κύριος ο Θεός ημών Κύριος είσαι στην» και αφού είπε πως πρέπει να εφημείται και να δοξάζεται ο τρισυπόστατος Θεός την ημέρα, δηλαδή όλη την ημέρα που έξωθεν πρέπει να ακούγεται, και αφού το είπε αυτό, σαφήνισε τη δυσκολία των λέξεων προσθέτοντας το καθημέραν, και μερικοί του τονούν απλώς αντί του ημέραν εξημέρες, δηλαδή πάντοτε κατά διαδοχή ημερών.